11 na Wittora i Paweł Świeży, to taki kontent dalej do Rio Mama. Jednym z wyrocznych wyrobnych jest Obama, to Zorotnia Bagaż, numer 8 nie pożywika. Νωρίτερα από κάθε άλλη ομάδα πλην των συνήθων υπόπτων βρέθηκε στην παρθενική συμμετοχή του σε play-offs ο Προμηθέας να περνάει ένα γύρο, να καβαλάει ένα γύρο με αντίπαλο το Λάβριο και να παίζει πια στην τετράδα διεκδικώντας το, θα το πω έτσι γιατί κάπως έτσι είναι, ένα χάλκινο μετάλλιο που δεν είχε καταφέρει ο κολοσσός Ρόδου να το πάρει το 2012 γιατί ιτήθηκε στον πέμπτο το διαγώνα. Εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό pick and roll, καταπληκτικό σχετικό είναι γιατί είναι πολύ συνηθισμένο η συνεργασία του Σπανούλη που ταΐζει τον Μπόγρη, ο Μπόγρης σκοράρει. Πάμε στον Μπάρι Τσελεπίδη, του πήρε λίγο χρόνο του Πρέιτερ, του Πρέιδερ, Πρέιδερ, Πρέιθερ ή Πρέιτερ, είπα στην ζωή, ο σκοράρει ο Ρόμπερτ Χρήστο. Ήταν λίγο ισχνές οι πρώτες του εμφανίσεις, αλλά επιβεβαιώνει στα τελευταία μάτς ότι πραγματικά είναι δεινός. Είναι ένα μάτς εκεί, εάν η μπάλα πήγαινε στα χέρια του και αποφάσισε να ποστάρει δηλαδή. Ρόμπερτς, μια χαμένη παλιά, την ζωντάνεψε ο Μπόγρης, ποστάρει ο Παπαπέτρου απέναντι στον Έλλη. Ο Ολυμπιακός είναι κυριαρχικός από την αρχή και έχει γρήγορα διψήφιο νούμερο πόντος για 14-4 με ένα σερί επιμέρους σκορ του Προμηθέα 7-0 γίνεται 14-11 πια. Άρη. Να δούμε πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν αλλαγές στη front line αφού ήδη έγινε η πρώτη. Εδώ ο Βίλτζερ με το σήμα καταφέρνει σκοράρι. Αλλά είναι θέμα χρόνου πια σιγά σιγά να μπει μέσα και ο Πρίντες. Είναι πίσω με 8 και να φωνάει στους παίκτες για το λόγο ότι έχουν δύο ομαδικά φάουλ και δεν σταματάνε τους αντιπάλους τους. Σπανούλης με το Σαλούστρο. Ξανά pick and roll, Ντεζάβι. Η συνηθισμένη χαζομάρα που ακούγεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι είναι φάση βγαλμένη από την προπόνηση. Προφανώς είναι. Αλλά είναι βγαλμένη από το ένστικτο του Σπανούλη και την αποτελεσματικότητα και το καλό διάβασμα του Μπόγκρι. Που ζορίστηκε και έφαγε κοντά στους 50 πόντους το πρώτο μήχρονο. Μπράουν από τη γωνία. 27-11. Θα το γράψει ένα βίντεο, να το στείλει στο φιλαράκι το Χάρντεν που είχε 0-11 προχτές. Και είναι πολύ καλή σε επιθετικό rebound ακόμα και όταν είναι άστοχη. Και το τρίτο είναι ότι μπορεί όταν έχει ρυθμό 2-2, 2-3 στον ευρία. Μάντζαρης με το Σαλούστρο. Το pick and roll. Η έξτρα πάσα. Το καλάθι τριών πόντων από τον Πρίντεζη. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που γενικώς επιδιώκει. Πολλές ομάδες, μπορώ να πω όλες οι ομάδες επιδιώκουν τέτοια παιχνίδια με την παναφορά ότι παίζει λένε τον Πρίντεζη από τον Μάντζαρη. Ο οποίος θα πάρει και το επιθετικό rebound μετά το δικό του άστοχο τρίποντο. Πατάει γερά και θα νικήσει στον αέρα την άμυνα του Προμηθέα για το 49. Λίγο βόλεϊ εκεί, τελικά η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Σπανούλη. Ο οποίος με λέει up, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 51-36 στους 15. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες. Πρώτα απ' όλα υπήρξε καθοριστικό σε δύο πολύ μεγάλες νίκες του Ολυμπιακού, σε δύο πολύ μεγάλα μάτς με τη Φενέρ και με τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Μπορεί να φανεί καθοριστικός όμως. Ο Ελλάδος και νικήτρια του Champions League. Μπόγρης αφήνει στο Σπανούλη διαφορά στους 8. 62-54. Σπανούλης για 3. 65-54. Του Διαράκη στο low post με τον. Εδώ η άμυνα του Στρέλνιξ. Το κλέψιμο Ολυμπιακός 3-2 στο ανοιχτό γήπεδο. Κάρφωμα του Γουίλτζερ 67-54. Ολυμπιακός απαντά με ένα σερί 5-0 στην απειλή από τον Αμερικανό που δείχνει και σήμερα όπως συμβαίνει εσχάτως το ποιόν του. Και η απάντηση από τον Στρέλνιξ που συνδέεται ο Λετωνός. 60-38.
Ελάρη. Σας είπα. Center. Wilder Center, ναι. Είχαμε πει ότι φαινόταν ότι ο Προμηθέας διεκδικούσε το παιχνίδι παρόλο που έκανε 17 πόντους και θα έπρεπε να κάνει κάτι, να αλλάξει κάπως την αμυνά του. Το κατάφερε πάρα πολύ καλά. Ρόμπερτς πάει για ένα μεγάλο σουτ και το βάζει. Για το 80-82. Καλάθι τριών πόντων από τον Ρόμπερτς. Βλέπετε πάλι αργή η επίθεση του Ολυμπιακού πολύ. Είναι αυτό που έχει πει ότι θέλει. Προσπαθεί να διαβάσει και να βρει πού μπορεί να χτυπήσει. Σπανούλης. Μάλιστα. Και time out που καλεί ο Μάκης γιατράς. Ο Ολυμπιακός με ένα σερί 5-0. Κοιτάξτε εδώ τον Σπανούλη. Είναι απόψε απλά ασταμάτητος. Ρόμπερτς για τον Γουίλτζερ. Τέτοια σχήματα με τεσσάρια ή ακόμη και τριάρια. Στο πέντε ο Σφερόπουλος θα έχει δοκιμάσει όλη τη χρονιά. Στην άμυνα με αλλαγές και με το Πρίντεζι. Σε ένα μας μάλιστα για παίξει και ο Παπαπέτρου στο 5, άρα δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι πήρε ο Καναδός εδώ τώρα. Σπανούλης θα γυρίσει, συνδέεται ξανά 84-84 σε ένα θρίλερ το οποίο παρακολουθούμε στο στάδιο. Το τρίποντο του Ουκρανού, rebound του Παπα-Νικολάου. 84-86, τα τελευταία 61 δραματικά δευτερόλεπτα. Βίλτζερ, τι βάζει. Μάλιστα. 86-86. Ο Γουίλτζερ καρφωμένος.